Και επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, όπου ακούσαμε και το νέο τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη, ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι που μας φωνάζει να τον ακολουθήσουμε, να το ζήσουμε μαζί, αλλά να μην τον κρατά όλο στην γραμμή. Πάμε να τον καλησπέρισουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, πολύ χαρούμενος. Κουρασμένος μεν, γιατί σήμερα βγήκε και κυκλοφόρησε επίσημα και το βίντεο κλιπ. Κουρασμένος από τα πολλά πράγματα που έχω κάνει, αλλά πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί οπτικοποιήθηκε το τραγούδι μου που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και εύχομαι να αρέσει στον κόσμο. Στη τελευταία συνέντευξη είχαμε αφήσει στη Βάρνα. Στη Βάρνα, στη Βουλγαρία, που θυμάμαι κιόλας έτρεχες. Είχες αγχωθεί γιατί έπρεπε να βγεις και να τραγουδήσεις? Ναι, είχα ένα δεκάλεπτο που είχα το συνεννόηση, τέλος πάντων άρχισα εγώ, μετά δεν μπορούσες εσύ και βγήκαμε τελευταία στιγμή πριν βγω στο stage. Αυτό ακριβώς. Πώς ήταν η βραδιά τότε? Πάει και πολύ καλά το live. Άρεσε πολύ, φαντάζομαι. Πολύ. Λοιπόν, έρχεσαι... Κυκλοφορεί, βασικά τη Δευτέρα κυκλοφόρησε το νέο σου τραγούδι, άκρους καλοκαιρινό θα έλεγα, μαζί σου. Μαζί σου, ναι. Από τη Heaven. Από τη Heaven, σε μουσική του Γιάννη Φρασέρη και στίχους του Βαξαβανέλη. Μίλησε μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Ποια ήταν η ιδέα, πώς προέκυψε? Είναι ένα η ιδέα ήταν ότι ήθελα ένα καλοκαιρινό χαρούμενο αισιόδοξο τραγούδι που μίλησα με το Φρασέρι, που έχουμε μιλήσει για να κάνουμε ολοκληρωμένη δουλειά. Και μου λέει, ας το πάνω μου, θα κάτσω, σε έχω στο μυαλό μου, να φτιάξω κάτι που είναι πάνω σου ακριβώς. Και μετά από δύο μέρες μου έβαλε και άκουσα το μαζί σου. Και είπα, αυτό είναι το επόμενο σύγκλι. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο κομμάτι... Ακούσαμε πάρα πολλά τραγούδια, αλλά αυτό ήταν για τώρα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Το προηγούμενο κομμάτι δεν ήταν τόσο φωτεινό, αλλά αυτό εδώ είναι μέσα στο φως. Έτσι είναι. Πάτε από την πιο εσωτερικό, ένα πιο εσωτερικό τραγούδι, μετά πας στο... Πάρτε κόσμο. και επίσης καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαίρι όταν ο Μαρτάκης βγάζει τέτοιο κομμάτι. Έρχεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό όπως είναι. Είναι σε σκηνοθεσία Βασίλη Αντωνιάδη. Βασίλης Αντωνιάδης έκανε το κλιπ, το κάναμε στην Ίδρα. Το νησί πώς προέκυψε? Βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Το νησί πώς προέκυψε? Το νησί πώς προέκυψε, είναι μια λίγο περίεργη κατάσταση, δεν θα σας το αναλύσω τώρα. Είναι σαν να έχω ένα σπίτι στην Ίδρα ουσιαστικά, που είναι δικό μου αλλά δεν είναι κιόλας, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές στην Ίδρα, νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου στην Ίδρα, από πολύ αυτό το νησί. Και ήθελα να δείξω κάτι διαφορετικό, όπως είπα και σε άλλες εντεύξεις, έχουμε δει την Μύκονο, έχουμε δει τη Σαντορίνη, και την έχουμε δει και πολλές φορές. Ναι. Εγώ ήθελα να δείξω την Ίδρα που δεν την έχω. Αυτό είναι το μεταξύ αυτό που βλέπω στο βίντεο κλιπ. Βλέπω ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι, βλέπω ένα άκρος ζεστό κομμάτι, αλλά αυτό που πρόσεξα κιόλας είναι ότι βλέπω έναν άντρα ο οποίος όχι μόνο είναι ερωτευμένος, αλλά είναι ολοκληρωμένος με την έννοια ότι περιμένει και ένα παιδί. Ναι. Αυτή τη χαρά εγώ εντόπισα. Είναι, γιατί είμαι γενικά πολύ χαρούμενος και αυτή την περίοδο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή να παίξει φίλη μου, που είναι κολλητή μου, η κολλητού μου, η γυναίκα, που είναι στον τέταρτο μήνα εγκυμοσύνης της. Και παίξαμε μαζί γιατί έχουμε πολύ ωραία χημία και νομίζω αυτό βγήκε πάρα πολύ στο βίντεο κλιπ. Δηλαδή μέχρι και εγώ που το είδα, συγκινήθηκα. Ναι, γιατί δεν έδειχνες μόνο ότι είσαι ερωτευμένος, έδειχνες ότι είσαι πατέρας, θα γίνεις για πρώτη φορά πατέρας ή για δεύτερη. Δηλαδή αυτή την αγάπη. Ναι, γιατί αγαπάω πάρα πολύ και την Τίτα και τον Σοφοκλή, τους φίλους μου. Αγαπώ και το πρώτο τους παιδάκι πάρα πολύ, την Βασιλική. Και ποιος ξέρει στο μέλλον. Και στα δικά μου που λένε. Πώς το βλέπεις το ρόλο του πατέρα για σένα? Ωραίος αλλά δύσκολος.
Και νομίζω ότι, παρόλο που δεν είμαι, είμαι μικρός ακόμα. Εντάξει. Σε τρεις μέρες έχεις, σε τέσσερις μέρες έχεις γιορτή, σε εννιά μέρες έχεις γενέθλια. Νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο δώρο για σένα αυτό το κομμάτι. Νομίζω, ναι, ότι είναι ένα δώρο για μένα από μέσα στον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, με ρωτάνε, έχουμε και πολλά μηνύματα και από εδώ Ελλάδα και από εξωτερικό, από Γερμανία και από Καναδά, που με ρωτάνε κυρίως στα κορίτσια αν είσαι όντως τόσο τρυφερός και στις σχέσεις, όπως σε βλέπουμε στο βίντεο κλιπ. Είμαι. Δηλαδή πηγαίνεις πρωινό στο κρεβάτι. Εγώ έτσι νιώθω και έτσι πράττω. Επόμενη ερώτηση από τη φίλη μας στην Γεωργία. Πώς είναι η καθημερινή μέρα του Κώστα? Γεια σου Γεωργία. Η μέρα μου. Ξυπνάω το πρωί, προφανώς. Πρώτο παίρνω το πρωινό μου. Μετά πηγαίνω στο γραφείο. Βρίσκω τους συνεργάτες μου εκεί πέρα. Μιλάμε για το daily πρόγραμμα που υπάρχει. Και αναλόγως, ξέρεις, τις δουλειές υπάρχουν, ξεκινάει η μέρα. Μέσα, 4 φορές την εβδομάδα, 4 με 5 φορές την εβδομάδα υπάρχει και το γυμναστήριο. Και αναλόγως, καταλαβαίνεις. Γίνονται δουλειές. Και αν είμαι τυχερός, τελειώνουν νωρίς οι δουλειές και μπορώ να χαλαρώσω με τους φίλους μου, πάω ένα σινεμά να κάνω κάτι για μένα. Αλλιώς, τελειώνω το ραντεβού και πάω για ύπνο. Δηλαδή, μέχρι τι ώρα μπορεί να σε πάρει? Μέχρι το πρωί. Α, τόσο πολύ. Ναι. Γιατί και η δικιά μου δουλειά και όλα, όπως καταλαβαίνεις, και οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι της δουλειάς είναι και αυτοί οι νυχτερινοί. Ναι, οπότε... ναι. Τελειώνουμε αργά. Αύριο έχουμε τελικό Eurovision. Ναι. Έχουν περάσει και τα κορίτσια μας και η Τάμτα και η Κατερίνα Ιντούσκα. Θα τον δεις. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τα δύο κορίτσια, παρόλο που την Κατερίνα Ιντούσκα δεν την ξέρω προσωπικά. Την Τάμτα, επειδή την ξέρω, είναι η φίλη μου, τη θεωρώ και πολύ σπουδαία καλλιτέχνη και εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί το αξίζει αυτό το κορίτσι. Και για την Κατερίνα όμως, γιατί χωρίς να την ξέρω, από αυτό που έχω ακούσει και έχω δει την Κατερίνα σαν άνθρωπο, βγάζει ένα πολύ χαμηλό τόνο παιδί, με μια πολύ ιδιαίτερη όμορφη φωνή. Και με ένα τραγούδι που πραγματικά όταν το άκουσα νόμιζα, δεν ήξερα ότι είναι η ελληνική. Νόμιζα ότι κάποια καλλιτέχνη στην Αμερική έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι που ενθουσιάστηκα. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Αν μπορούσαν να βγουν και οι δύο πρώτες, θα το ευχόμουν ολόψυχα. Παρακολούθησες τους ημιτελικούς? Είδα τον πρώτο ημιτελικό που ήταν τα κορίτσια μας. Εκτός από τα κορίτσια μας, ξεχώρισες κάποιο κομμάτι που να σου έκανε ένα κλικ, που λέμε? Πραγματικά θα το πω τώρα έτσι τύπου με χιούμορ. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθεί και η Κατερίνα Ντούσκα και η Τάμτα από αυτό το διαγωνισμό, γιατί δεν αξίζουν να είναι σε αυτό το επίπεδο για μένα. Ο πρώτος ημιτελικός που είδα, το δεύτερο δεν τον είδα. Ναι. Νομίζω μακράν τα καλύτερα τραγούδια, και όχι επειδή είναι η Τάμτα και η Κατερίνα και η μία είναι φίλη μου και Κύπρο και άλλοι με την Ελλάδα και είμαι Έλληνας και όλα αυτά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίες παρουσίες, πολύ ωραία τραγούδια, σημερινά τραγούδια. Όλα τα άλλα είδα λίγο κάτι περίεργα. Μας έχει συνηθίσει η Eurovision, όχι, και γιαγιάδες, παππούδες, με τρελούς, με τέρατα, όλα αυτά. Είναι ένα ωραίο σοου, αλλά νομίζω ότι έχει εξεγχρονιστεί και η Eurovision και έχει δώσει τα τελευταία χρόνια ότι έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικά ο διαγωνισμός και ένας θεσμός μουσικής και προσφέρουν ωραία τραγούδια. Αυτά τα διάφορα πράγματα που είδα, χαροτολόγω εννοώ ότι πρέπει να παραιτηθούν, ότι δεν αξίζει να είναι σε αυτό το... αν ήταν όλοι Eurovision αυτός ο ημιτελικός, όχι πρώτες, legend της Eurovision έπρεπε να είναι. Κατάλαβα. Τόσο μεγάλη αυτές για μένα έχουν αυτά τα δύο τραγούδια και η παρουσία, η σκηνική παρουσία και σαν καλλιτέχνες από τις άλλες παρουσίες αυτά που είδα. Αύριο το τελικό θα τον δεις? Θα τον δω, ναι. Είναι η μέρα που μου αρέσει να συγκεντρώνομαι με τους φίλους μου, να τρώμε πίτσες, να τρώμε σουφλάκια, αναψυκτικά και τι πίνει ο καθένας, και να βλέπουμε και το βίντεο και να σχολιάζουμε. Πάντως δεν σου φαίνεται ότι κάνεις τέτοια ζωή. Περισσότερο φαίνεται ότι κάνεις fit ζωή. Όχι, γενικά fit ζωή κάνω, αλλά υπάρχουν και κάποιες μέρες που θα το ρίξεις έξω, ρε παιδί μου, θες να φας και το λίπος. Για καλοκαίρι τι ετοιμάζεις?
Για καλοκαίρι ετοιμάζω περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Κάποια μεμονωμένα εμφανίσεις στο εξωτερικό. Από ό,τι δείχνει, το πρόγραμμα θα είναι πολύ βαρύ, πιο βαρύ από πέρσι. Μια χαίρεμαι, από την άλλη προσπαθώ να είμαι ήρεμος τώρα αυτό το μήνα, γιατί θα αρχίσει ο πανικός στους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Και προσπαθώ να είμαι στο στούντιο, δεν ξέρω τώρα τους τρεις μήνες που θα έρθουν, αν θα προλαβαίνω να πηγαίνω στο στούντιο, για να δείξω το καινούργιο μου δίσκο. Εν τω μεταξύ, δεν σου κρύβω ότι και σήμερα που κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ και μία ή δύο ώρες μετά είχες και την Facebook chat, πώς το λέτε, με τη Heaven. Μου άρεσε το live streaming. Το live streaming. Νομίζω ήσουν και ο πρώτος καλλιτέχνης που το έκανε. Ο πρώτος και όπως είπα και στο... Ναι, τι γίνεται, γλωσσοφαγιά Παναγία μου. Έχουμε αυτό το δαίμονα του ραδιοφώνου τελικά, δεν μας αφήνει. Λοιπόν, εμείς δεν μας άμεσα, θα βρούμε άλλο τηλέφωνο να μιλήσουμε. Έτσι. Λέγαμε τώρα για το καλοκαίρι. Ναι, με την περιοδία, πολλά πράγματα, πολλές εμφανίσεις και ωραίες συνεργασίες, γιατί θα κάνω και κάποιες συνεργασίες το καλοκαίρι. Και παρόλα αυτά στο στούντιο να ετοιμάσω τον καινούργιο μου δίσκο. Τώρα που είπες συνεργασίες, μία από αυτές μπορεί να είναι και με τον Μπό που σε απολαύσαμε και εδώ στο Αγρίνιο. Ναι, γιατί όχι. Μπορώ να συνδυαστώ και με τον Μπό. Υπάρχουν δηλαδή σκέψεις. Δεν έχει κλειστεί ακόμα το πρόγραμμα. Τέλη Μαΐου περίπου θα ξέρω πάνω κάτω το πρόγραμμα. αλλά με τον Μπό, επειδή έχουμε και πολύ ωραία σχέση, πολύ ωραία φιλία, σίγουρα θα θέλω και εκείνος και εγώ να κάνουμε και κάποιες συναυλίες μαζί. Στο μεταξύ, τώρα που με διορθώνουν και οι φίλοι μου, είχαμε μείνει κυρίως στο Facebook Ask που, με τη Heaven. Κάτι πήγε να πέσει ένα αστείο. την πρώτη... Το πρώτο live streaming της Heaven. Και από ό,τι παρακολουθούσα, εκεί πέρα ο καιρός ήταν χάλια. Εδώ ο καιρός καταρχήν άργησα. 3 ώρα ήταν να βγω στον αέρα. Και βγήκα γύρω στις 3:20, γιατί δεν μπορούσα να φτάσω στη Heaven ποτέ. Γιατί δεν ξέρω, είναι και αυτό, ξέρεις, εδώ στην Αθήνα, λες και δεν έχει ξαναβρέξει ποτέ. Με το που σκοτεινιάζει ο καιρός και είναι έτοιμος να βρέξει, ξαφνικά όλοι παθαίνουν κάτι ότι κατακλυσμός. Δεν μπόρεσα να φτάσω ποτέ, τα κατάφερα τέλος πάντων. Καλά. Δεν σου κρύβω ότι το έχουμε και εμείς εδώ. Τουλάχιστον όμως ήρθες με το καινούργιο σου καλοκαιρινό κομμάτι και μας έφερες και καλοκαίρι. Ναι, νομίζω ότι διέρκησε λίγο η μπόρα αυτή, γιατί δεν μπορούσε με αυτό το ρυθμό και με αυτό το τραγούδι να κρατήσει αυτή η βροχή. Την διαλύσαμε. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους που μας ακούν, σε όλα τα παιδιά και από Ελλάδα και από Κρήτη, από Ρόδο. Μας ακούν στο εξωτερικό, στο Καναδά, στην Αυστραλία. Στυλιά πολλά σε όλους. Και εγώ χαίρομαι και θα μιλήσω και για τον σταθμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούτε τον Energy, που στηρίζεται το σταθμό, που στηρίζει, ουσιαστικά στηρίζεται έμεσα και εμάς. Ακούγοντας το σταθμό βοηθάτε και εμάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη μας δείχνετε τόσα χρόνια. Και εγώ μιλάω για μένα, αλλά και εκ μέρους του σταθμού σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ελίνα Σκαρπαθιωτάκη, η οποία μου ζήτησε να σου δώσω τα χαιρετίσματά της και να σου μεταφέρω και όσο ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. φιλιά πολλά, αμοιβαίο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν για άλλη μια φορά στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ και θα χαρώ, όπως είχαμε μπει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν έχει προκύψει ακόμα. Θα προκύψει όμως το μέλλον, γιατί νέοι είμαστε. Έτσι, θα προκύψει. Καλά, νέοι μπουμπού και δεν είμαστε, αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε νέοι. Να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Εμείς σε περιμένουμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και για το νέο σου κομμάτι, αλλά και για το καλοκαίρι, για τις συνεργασίες που ετοιμάζεις. Και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την ωραία σχέση που έχουμε και για τη στήριξη. Καλό βράδυ. Γεια πολλά, γεια χαρά.